Για να μας μιλήσει για την Nike θα έλεγα εγώ, αλλά θα με διορθώσεις. Ναι, γιατί όπως φαίνεται αυτή η εταιρεία όταν ξεκίνησε με βάση την Αμερική ήταν το όνομα Nike. Ωστόσο όταν ε, ξεκίνησε να λανσάρεται και στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στην Αγγλία, Γερμανία και ε, Γαλλία... Η προφορά άρχισε να αλλάζει ανάλογα με το πώς επέλεξαν τότε οι άνθρωποι από τις ομάδες μάρκετινγκ που λάνσαραν τη μάρκα αυτή τη νέα σε κάστοτε αγορές. Οπότε έχει γίνει αυτή τη στιγμή περισσότερο στις ευρωπαϊκές χώρες, όπως μέσα είναι και η δική μας να τη λέμε Nike, αλλά σαν εταιρεία στην Αμερική στη βάση της είναι Nike. Οπότε θα μ' ακούτε περισσότερο να τη λέω Nike παρά Nike. Ωραία. Ε, είμαστε ανοιχτοί στις διορθώσεις. Εγώ προσωπικά δηλαδή μπορώ να κάνω την προσπάθειά μου να το διορθώσω. Μπορεί να μου ξεφύγει λιγάκι, αλλά ε, με πολύ ενδιαφέρον, α, Άγγελε, ε, θέλω να ακούσω τι ποσοστά, κατατε, yeah. κατα, τι ποσοστά διαθέτει η Nike σε μια αγορά η οποία συνεχώς και αυξάνεται. Γιατί, εάν πριν από 15 χρόνια τα αθλητικά ήδη τα φορούσε μόνο για την άθλησή σου. Ακριβώς. Πλέον είναι ένα κομμάτι τη καθημερινότητα. Δηλαδή είναι, έχουν ενταχθεί στο lifestyle. Ναι, και το βλέπουμε και καθημερινά ακόμα και σε πιο επίσημα. ας πούμε σε πιο επίσημες ενδυμασίες, τα αθλητικά ακόμα και τα παπούτσια τα αθλητικά που, να σου πω Μαρία, ότι αποτελούν το το 64% των εσόδων της εταιρείας Nike έρχεται από τα παπούτσια. Όπως λοιπόν έλεγα, ακόμα λοιπόν και τα παπούτσια, τα αθλητικά, τα βλέπουμε να φορούνται πλέον και σε Πιο επίσημε, σε πιο επίσημη θέση από τις, Όχι, να μην το θέσω ω γυναικεία υπόθεση, και ένα άντρα μπορεί να βγάλει το ακούμε. Φυσικά. Το, οπότε. οπότε, οπότε Λίγοι έχουν παντρευτεί εσύ. με αθλητικό παπούτσι τώρα. Και, και να μιλήσουμε και για αυτό που βλέπουμε και στην εικόνα μα. Αυτά τα ε, αθλητικά ας πούμε, κολάντα, τα οποία είναι πλέον καθημερινότητα για πολλέ γυναίκε, το οποίο αποτελεί ένα. και για άντρε, το οποίο αποτελεί πλέον όχι μόνο. Μέρος της άθλησης, μέρος της ε, κουλτούρας, της καθημερινότητας που ζούμε, αλλά και μέρος της ευκολίας και της καθημερινής ζωής ε, του καθένα μας, είτε είμαστε στην Αμερική, είτε είμαστε στην Ευρώπη, είτε είμαστε στην Ελλάδα. Τώρα, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν η Nike κατέχει το 38% όλης της αγοράς στον κόσμο των αθλητικών ειδών των αθλητικών, ε, της αθλητικής ένδυσης. Ε, και από την κάρτα την οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή, αυτή δείχνει το και τα κέρδη της εταιρείας από το 2009 μέχρι και το 2022. Και βλέπουμε ότι το 2022 είχε 46,7 δισεκατομμύρια δολάρια κέρδος. Ε, μιλάμε για μία από τις 50 εταιρείες με τη μεγαλύτερη αξία με μία κεφαλαιοποίηση, Μαρία, που φτάνει στα 197,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Α, και όλα αυτά ξεκίνησαν από τον Phil Knight, έναν πρώην δρομέα στις Ηνωμένε Πολιτείες, ο οποίος ξεκίνησε μία εταιρεία που έφερνε ουσιαστικά ε, παπούτσια από την Ιαπωνία, αθλητικά παπούτσια, στην Αμερική. Ξεκίνησε το 1964 κλείνει 60 χρόνια δηλαδή εσείως το 2024 και ε, αρχικά ουσιαστικά την έλεγαν ε, Blue, Ribbon Sports. Blue Ribbon Sports. Από την Blue Ribbon Sports φτάνουμε στο όνομα Nike πώς. Έχει ακουστεί και έχει ένα ενδιαφέρον. Ε, ο Φιλ Νάιτ επέλεξε, όπως κάνουν πολλοί έτσι εργοδότες όταν θέλουν να κάνουν το rebranding το re τους, στους, ε, έδωσε στους υπαλλήλους του να του δώσουν κάποιες ιδέες, να του δώσουν κάποια ονόματα. Και ήρθε ένας από τους υπαλλήλους του και του είπε ε, ότι ε, είδα στον ύπνο μου μία αρχαία ελληνική θεά, έψαξα να δω ποια είναι, και από τι ε, εγκυκλοπαίδειε είδα ότι είναι η θέα. Να παγώσουμε, συγγνώμη, να παγώσουμε λίγο την προηγούμενη εικόνα όταν με το κολάθο ξανάρθε για να συστηθούμε και με τον ιδρυτή τη Νάικη, ο οποίο ε, φυσικά και είναι εν ζωή και αντιλαμβάναμε ότι από τι δικέ του προσωπικέ ανάγκε ναι. ως ω δρομέα. Ακριβώ. Προέκυψε και από ένα εισαγωγέα παπουτσιών. Να το, αν μπορούμε. Ναι. Αυτό κυρίε και κύριοι είναι ο Μιστερ Νάικη, που δεν είναι βεβαίω αυτό το όνομά του. <χμ>, ε, να, νάιτ είναι το όνομά του. Και Είδες, όταν δεν αφάσι... είναι και πολύ μακριά, βέβαια. Δεν είναι με. μακριά. Ναι, είναι ναι, μακριά. Ναι. Έτσι λοιπόν, μα έλεγε ότι ένα υπάλληλο του είδε μια αρχαία θεότητα. Είδε μια αρχαία θεότητα στον ύπνο του. Πήγε να ψάξει ποια είναι αυτή η φυσιογνωμία και βρήκε την, ε, την, τη θεά νίκη, την αρχαία θεά νίκη, τη νίκη τη Σαμοθράκη. Ε, και είπε, Ναι, αυτή είναι. Και πήγε, του το είπε και του άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Ε, και μετά ξεκίνησε το πώς θα συνοδευτεί αυτό από το γραφικό. Το γραφιστικό κομμάτι έγινε από την Κάρολιν Ντέιβιτσον η οποία έδωσε αυτό το χαρακτηριστικό λογότυπο που όλοι γνωρίζουμε ε, της Nike το οποίο είναι ένα ε, αφαιρετικό φτερό όπως το ονόμασε Α, η ίδια. τώρα καταλαβαίνω. Δηλαδή από τα, από τα φτερά της ε, θεάς. Της καταλήξαμε σε στο φτερό αυτό της το, Nike. το λογότυπο. Ακριβώς. Το οποίο δεν πολύ άρεσε στον okay. κύριο Φιλ Νάιτ, ο οποίος την πλήρωσε και αρκετά χαμηλό ποσό, δηλαδή 35 δολάρια της έδωσε για αυτό. Oh. 35 δολάρια, βέβαια, τότε είναι λίγο περισσότερα τώρα, αλλά δεν είναι τόσα όσα αξίζει αυτό το α, λογότυπο. Και να πούμε ότι αυτό το λογότυπο, αυτό το διόρθωσε μετά από κάποια χρόνια, όταν την, το, 88, το 1988 την προσκάλεσε σε δείπνο και τη έδωσε ένα πανάκριβο χρυσό δαχτυλίδι με πάνω engraved το, το φτερό, το δικό τη φτερό και τη έδωσε φυσικά και ένα πακέτο μετοχών τη εταιρεία Nike. ο μεγαλύτερο ανταγωνιστή τη Nike αυτή τη στιγμή είναι η Adidas, η οποία έχει 37% του τομέα της αθλητικής ένδυσης. Είπαμε πριν η Nike έχει το 38%, αυτή έχει το 37%. Δηλαδή, κάνοντας τα μαθηματικά, μιλάμε, Μαρία, για το 74% ολόκληρου αυτού του τομέα να μονοπολείται από δύο Εταιρείε κολοσσούς. Βέβαια, τα έσοδα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή και της αντίτα είναι σχεδόν τα μισά από τις ε, Nike. Οπότε καταλαβαίνουμε ε, και πόσο υπάρχει μια διαφορά και ένα προβάδισμα απέναντι στην ε, Nike, έναντι της Adidas. Αν θα μπορούσαμε να το κάνουμε Nike versus Adidas. Πολύ σε ευχαριστούμε για αυτές τις λεπτομέρειες, Αγγελέ Τσατσαρώνη, που συνδυάζουν από τη μία τα οικονομικά μεγέθη και από την άλλη την ιστορία μιας εταιρεία 60 ετών και πώς εμπλέκεται και η αρχαία ελληνική μυθολογία μέσα. Ορίστε. Σε. Ευχαριστούμε πολύ πολύ.